Από αναβολή μεταξύ του Κισού Κορπιά, τη Χόντρα, τη Δόξα Τριλόφου, το παιχνίδι που παρουσιάζει θα ακολουθεί ενδιαφέρον. Πάμε στο φάουλ τώρα που εκτελείται από τον Ιωργαντά. Η μπάλα στην αγκαλιά όμως του Χατζηδάκη, ο οποίος... Σαλίω. Να κάνω μια διόρθωση, ευχαριστώ τον φίλο. Σάλιο παίκτης Λόφο και όχι Σάμου. Θα με συγγνώμενα. Το παιχνίδι συνεχίζει να είναι χωρίς γκολ, παρόλο που βλέπουμε γρήγορες ταχύτητες των δύο ομάδων. Και το παιχνίδι βέβαια όσο κυλάει τόσο ευρύνεται το ενδιαφέρον. Τη δόξα όμως ξανά γίνεται αποδέκτης της μπάλας. Για να δούμε, προσπαθεί να περάσει. Υποδεικνύεται ο μυθός. Κατζηδάκης εκτελεί αυτό το ελεύθερο. Προσπαθεί να περάσει. Με το σώμα του έμπειρος, μυθός εκεί κατέβασε την μπάλα, δεν είχε κάποιον να ακολουθήσει. Κλέψουμε τώρα με τον Καζάκη. Διακοπή γιατί είναι πεσμένος κάτω ο Τριανταφυλλίδης εκεί. Και εδώ βλέπετε και μια όμορφη στιγμή. Ο παίκτης εκεί, ο έμπειρος παίκτης. Ο Παναγιωτόπουλος να του δίνει το χέρι, είναι αυτά που λείπουν από το ποδόσφαιρο γιατί θέλει να βγει ο Μητός που διεκδικεί την μπάλα μόνο στο εναντίον δύο. Για να δούμε. Προσπαθεί εδώ να το καλύψει κάποιο. Ανοίγει την μπάλα. Βγαίνει το Τσαούζη, κόντρε, κόρνερ. Εκτελέστηκε απευθεία. Η κεφαλιά άρεσε και άλλα. Νέο κόρνερ από την άλλη μεριά. Από το Χάτσι Βασιλείου. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου σηκώνεται για κεφαλιά. Πετάχτηκε και ο Περιστόξα. Έβαλε και το κεφάλι του Παϊπούση. Προηγουμένως ο Μητός. Πάνε, Άλεξ, πάνε, Άλεξ, πάνε! Πάνε! Για το τόπο σου! Τράκι από τον Περκανίδη που μπήκε στην ουσία του Άλεξ. Σπάσε να αρχίσει την αστεία του Κισού. Άλεξ, δεν είναι σημαντικό. Γρήγορη εκτέλεση. Σφακιανάκη. Θέλει να περάσει. Ανοίγει η δεξιά. Στα πόδια του Αράπογλου. Οι κόντρες για να με ευνοείτε το ακάτω σου, φοβερό σου που γίνεται από τα πλάγια από τον Φουρλίγκα, πολύ κοντά του Ισόντα ανοίξει το σκορ. Πώς πάει για να ανοίξει. Τόσο εκτελεί το πλάγιο. Για να με από κοντά, θέλει να πατήσει την μπάλα. Θέλει να τελειώσει ο Παϊκούσης. Δεν μπορεί. Θα βγάλει αυτή τη σέντρα, πετάει την μπάλα. Λίγο πάνω από το κεφάλι του αρχικού εκεί. Κεφαλιά από τον Περχανίδη, προσπαθεί εδώ να κλέψει την μπάλα ο Τσαούσης που τα καταφέρνει, ανοίγει την μπάλα σε ένα χώρο, πήγε να πει ο Παναγιωτόπουλος ο Χρήστος, αλλά δεν προλάβει τελικά offside. Το σούτ απευθείας από τον Τριανταφυλλίδη. Θέλει τώρα να βγάλει παλιά ο Γιωργαντζάς. Κίτρινη! Το διαμαρτύρεται για κάρτα πάνω στον παίκτη του Κισού στο φαλ που έγινε στον Τσαούσι. 31ο λεπτό. Κισό Σκορπιάτη εναντίον Δόξα Τριλόφου πάντα στο 0-0. Εκτελέσει και απευθείας. Η μπάλα από κοντά, εκεί προσπάσαμε. Νόμιζε ότι πήγε. Κεφαλιά τώρα που έγινε. Βάλω τώρα για να δούμε, βγαίνει μπροστά. Προσπαθεί ο... Να βγει η δόξα εδώ που προσπαθεί να παίξει ωραία. Βαϊκούσης, αλλάζει την μπάλα, για με τώρα. Πάει από κοντά να τελειώσει τη φάση το ζουτ. Όχι, μπάλα, άο. Κάνετε απίστευτη ευκαιρία από τον έμπειρο παίκτη εδώ τη δόξα, τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, να βάλει μπροστά τη δόξα. Βλέπετε ότι το παιχνίδι πάνω που χτίζει σε σφάσματα. Ήταν υγρή αλλαγή. Καλά, βλέπω παίκτες! Τι γυρνάτε πλάτη στην μπάλα! Ποιο μέσα, Λεωνίδα! Εκτελέσκε τώρα το φάουλ για τη δόξα. Κεφαλιά πετάχτηκε καλά εκεί, ο έμπειρος παίκτης, αλλά... Προσπαθούν. Εδώ έμπειρος παίκτης του Κισού, γεμίζει την μπάλα μπροστά ο Τσακυρίδης. Έβγαλε μια σέντρα, προσπάθησε να τροφοδοτήσει κάποιον. Πετάχτηκε εκεί και ο Βαϊκούσης. Οι κόντρες, για να τώρα μπροστά. Κόντρα είναι, κόντρα είναι, κόντρα είναι! Εδώ πετάχτηκε ο Τσαούσης. Μια κεφαλιά τώρα από το παίκτη εδώ. Προσπαθεί να βγει από κοντά. Πολύ ευκαιρία που είναι να προχάνεται. Από το Περκανίκη άπλωσε το πόδι του. Η μπάλα λίγα εκατοστά πάνω τα δοκάρια του Κατσιβασιλείου. Εδώ πολύ κοντά οι φιλοξενούμενοι να σκοράρουν. Εδώ ήταν μια ωραία συνεργασία. Πλάγιο. Μια ανάποδη κεφαλιά από κοντά. Πάει να γίνει το λάθος. Τελικά πήγε να βάλει το κορμί του εκεί ο Κουλαχίδης. Δεν πρόλαβε. Εκτελέσει. Παναγιωτόπουλος. Κάνει τη σέντρα. Η προβολή εδώ προσπάθησε αλλά... Ο Πάρμπε εκτελείται. Θα κάνει τη σέντρα. Πετάγεται εκεί, αλλάζει την πορεία, αλλά δεν μπορείς εκεί να βρει το στόχο του πάνω. Αλλαγή για τους κυπεδούχους τώρα που προσπαθεί να κάνει σέντρα, βγάζει παλιά. Η μπάλα πέρασε από κοντά. Πάνω δεν εκμεταλλευτεί ο παίκτης εδώ του Κισού. Θα γυρίζει την μπάλα. Δεν είναι κάποιος εκεί να τελειώσει τη φάση. Αφού ο Τσακυρίδης
Κίνησε ωραία και βρέθηκε εκτετημένη εδώ η άμυνα. Απομακρύνουν τις δόξες. Κεφαλιά από τον καπετάνιο. Η μπάλα στα πλάγια. Μπροστά ο Κισός, για να δούμε. Δοκιμάζει μια σέντρα. Πάνω βγάλει παλιά. Κεφαλιά που πετάχτηκε ανάμεσα σε δύο. Ο Αράπογλου, αλλά δεν μπόρεσε. Ομάδα του Κισού Γουρτιάδη. Αράπογλου, κάνει μια παλιά από κοντά πάνω να πατήσει την μπάλα. Πάει ο Φθαλμίδης. Βλέπετε, προσπαθούν οι δύο ομάδες να πιέσουν. Το σούτ απευθείας, αλλά δεν ήταν τόσο επικίνδυνο να απειλήσει τον Χατζηδάκη. Ο Καζάκης αλλά δεν την κράτησε καλά. Μπροστά τώρα για να δούμε ο Παναγιωτόπουλος. Εδώ τώρα τι έχουμε φάουλ. Σημάζει κάρτα για να δούμε. Κόκκινη! Κόκκινη και αποβολή. Γιατί ήταν θεωρείται λεπτός παίκτης. Να λοιπόν ο Κισός που χάνει ένα πολύτιμο παίκτη. Εδώ διαμαρτύρεται προφανώς. Βλέπετε σε αυτή τη φάση. Επόμενη φορά. Εκτελείται. Ψηλά όμως η μπάλα. Τελικά πάλι. Μόλις θα κουμπήσει η μπάλα πέφτει. Σουτάρε απευθείας, καλό το σέντρο μπάλα της κάνει από κοντά και τελειώνει. Αφού έδιωξε μέσα από τον Κατζηδάκης και το Γουρτιάδης κάνει μια απίστευτη ευκαιρία να ανάψει τον παιχνίδι και να κάνει το 1-0. Στο 74. Ο Καραγιάννης ο Ανδρέας. Για μα τώρα το σούτ απευθείας. Εδώ νομίζω, εδώ βιάστηκε να κάνει το τελικό σούτ. Ήθελε να κατεβάσει την μπάλα και να τελειώσει. Βγάζει παλιά σε καλή θέση ο Σάλιο. Κάθος, κρέβει ο Κισός. Ανοίγει την μπάλα. Και ένα από τα πλάγια, Τίτσιος. Για να με μπαίνει, Τίτσιος. Θέλω να σουτάρει, ανοίγει το σούτ. Βλέπετε τον Παναγιώτο να υπάρξουν στην κόψη του ξηραφιού δυο ομάδες. Μπροστά. 5 λεπτά ακόμη για τα 90. Εκτελείται γρήγορα. Για να δούμε τώρα, με κεφαλιά, πάνω να σπρώξει την μπάλα. Πάνω να πει στη βάση από κοντά. Το σουτ πάνω να κάνει κίνηση πάνω. Εδώ χάνει απίστευτη ευκαιρία. Κόρνερ, παίρνει την ευθύνη ο Παπαγγελής. Κόρνερ για τον Κισό. Γιατί τα κοντά στη βάση. Για να δούμε το ρόλο στον κόσμο του Γουρτιάδη μέσα στην αιστεία. Κατσιδάκι. Γίνεται η σέντρα. Πετάει ο αρχηγός. Υπάρχει το καπετάνιο. Απίστευτο. Το όμως αληθινό. Ο Σάκης. Ο καπετάνιος κάνει το 1-0. Σάκης καπετάνιος απογειώνει τον Γουρτιάδη. Ένα παιχνίδι τελικά στα φέλα των δυο ομάδων. Βλέπετε να δέχεται μια φοβερή αγκαλιά από τους παίκτες του. Εδώ πετάχτηκε, διαχειρίστηκε πολύ καλά τη φάση. Δεν μπόρεσε η άμυνα εκεί της Δόξας να διώξει την μπάλα. Και έτσι λοιπόν Κισός Γουρτιάδη, Δόξα Τριλόφου 1-0.